Hello ladies, hello gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι τα νέα του Αντένα στις 8 την Ισία. Λοιπόν, πολύ, για αυτό όταν φοράω κάμισο, μου βγαίνει το δημοσιογραφικό, μου βγαίνει αυτό το ταπεραμέντο που θέλω να παρουσιάσω ειδήσεις. Θα μου πεις, δεν το έχουν προτείνει πάρα πολλά κανάλια. Αλλά νομίζω, φίλε, τηλεδιατηρίζονται από τα 30-32 μου, είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό το κάνω στα 40-45 μου τουλάχιστον. Τώρα στα 32 μου και στα 30 και στα 22 και στα 19 μπήκε στη τηλεόραση να κάνω παρουσίαση ειδήσεων, δεν είναι το στυλ μου αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, από αυτούς που παρουσιάζουν ειδήσεις πολλές φορές μπορεί να τα πω και πολύ καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, όμως τώρα δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, γιατί ξέρεις, είμαι και από τους παρουσιαστικούς που δεν έχω γένια κτλ. Γιατί δεν θέλω να καμουφλάρω και να κρύψω και τίποτα εδώ που τα λένε. Μία πάρα πολύ ωραία εκπομπή, πολύ σήμερα θεματική. Με τρεις κοριτσάρες μου, συνεργάτες μου καταπληκτικές, γιατί ξεκινάει μία νέα εβδομάδα. Και όταν ξεκινάει αυτή τη νέα εβδομάδα, θέλεις πρώτα απ' όλα να ακούσεις το τι μέλη γενέστε, διαστόματος της μίας και μοναδικής αστρολόγου. Εκείνη τη γυναίκα που πάνω από 40 χρόνια προβλέπει. Καρδιά μου. Παιδί μου, καρδιά από 3 χρονών δεν τα λε. Από 3 χρονών δεν τα λε. Πάει πρωτοχρονιά και θα με πεθάνει. Λοιπόν, Βιργινία Λεούς εδώ κοντά μου. Χριστίνα Καμπούρη εδώ κοντά μου από τη γεωπονική στήλη τη με γεωπονικέ αναλύσει και εξομολογήσει. Και Άρτια Αφιξίστρα. Και ξύστα, η μοναδική Κωνσταντίνα Παπαϊωάννα από τη στήλη για τα παιδιά που είναι εδώ κοντά μου. Έλα, κάνε εισαγωγή, κάνε intro, παιδί μου. Ναι. Κάνε intro, σε παρακαλώ. Εντάξει, αν θες κάτσε, αν θες βγαίνει, δεν ξανά λες κανένα μισό ώρα. Όχι, έλα. Λοιπόν, έτσι για να ολοκληρωθεί το ντεκαρέ μου. Σε έχω βάλει ανάμεσα σήμερα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επειδή σε έχω συνηθίσει με μαύρο, φοράς πολύ το μαύρο, το χρυσό, το γκρι και αυτά, ενώ μαύρη βάση σου και το μπλε σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Σήμερα φοράς μπλε και το μπλε σου πάει πάρα πολύ. Σήμερα είμαστε ζευγάρι. Είδες ότι. Πάντα είμαι, ζευγάρι. Σετάρομαι σήμερα μαζί σου. Σετάρομαι πολύ καλά με αυτό που φοράω. Έχουμε και αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας, όπως κάθε Δευτέρα από την Βιργινία Λεούση. Έχουμε να μάθουμε και για ένα πάρα πολύ ωραίο φυτό που ρωτήσετε τη Χριστίνα, που θα μιλήσουμε για τα bonsai. Bonsai. Και έχουμε να μάθουμε και για. Έτσι και θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι μείζον το θέμα. Εννοώ ότι πολλά παιδάκια, και ακούω πάρα πολλά, έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, δεν μεγαλώνουν με πολύ αυτοπεποίθηση τα παιδιά. Ναι, γι' αυτό λέω να ξεκινήσουμε αυτό, να γεμίσουμε αυτοπεποίθηση. Μετά θα πάμε σε αστρολογικές προβλέψεις και θα κλείσουμε με το πρώτο σκέλος, γιατί θα το επεκτείνουμε, είναι δύο διαφορετικά σκέλη, για το bonsai. Ναι. Πάμε λίγο να δούμε για την αυτοπεποίθηση. Λοιπόν. Και να δω βέβαια και από ένα νέο κορίτσι που είναι η Χριστίνα τι έχει να παρατηρήσει, αλλά και αστρολογικά και ζωδιακά, ποια ζώδια σκέψου έχουν αυτοπεποίθηση όσον αφορά το ζώδιό τους. Λοιπόν, οι εγώκεροι πάντως έχουν και τα γήινα γενικά, γιατί πατάνε γερά στα πόδια τους. Ποια, όταν λέμε γήινα, ποια είναι ο εγώκερος, ο Παρθένος και ο Ταύρος. Ιδιαίτερα αν κάποιος είναι εγώκερος με Παρθένο. Παρθένο, άστα εκεί πέρα τι γίνεται. Αλλά αυτό, να ξέρετε, δεν είναι κακό το να έχεις αυτοπεποίθηση. Είναι πολύ καλό, αρκεί να ξέρεις να το διαχειρίζεσαι. Γι' αυτό πρέπει όλοι να έχουμε αυτοπεποίθηση. Αλλά θα δώσω το λόγο στην Κωνσταντίνα να μας πει. Ναι, να μας πει λίγο τι γίνεται από την πλευρά της παιδικής στήλης. Όλοι όμως, σαν ενήλικες, έρχονται στιγμές που δεν νιώθουμε αυτοπεποίθηση καθόλου. Και δεν μας είμαστε έτσι, γιατί είμαστε έτσι και γιατί το ένα και βέβαια, αυτό είναι και τα διάφορα που μας πιάνουν. Ένα όπως πριν από περίπου 20-25 μέρες, 30, θυμάμαι πότε ήταν πριν τις γιορτές που είχε την Βασέλινο, που όλοι όλα μας στέγανε, δεν ήμασταν καλά. Ενώ όλα ήταν τέλεια, έλεγα στη Βιργινία, Βιργινία, δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Έχω τα νεύρα μου και μου λέει: μη σε νοιάζει, είναι 2-3 μέρες Βασέλινο που επηρεάζει κάποια ζώδια. Δηλαδή, πολλές φορές επηρεαζόμαστε και από τα φαινόμενα της φύσης και λέμε: δεν είμαστε καλά, δεν μας αρέσει αυτό, δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, όλα μας στέλνουν. Ναι, αλλά δεν ισχύει ότι. Τι λογοδιάρεια τον έχει πιάσει τον άνθρωπο αυτόν. Ποιο? Ναι. Λοιπόν, θα πούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε το παιδί μας σιγά σιγά και με απλά και. Σε λίγο χρόνο να μεγαλώνουμε ένα παιδί με αυτοπεποίθηση. Και τι εννοούμε? Εκτιμήστε την προσπάθειά του τόσο σε περίπτωση που είναι επιτυχής, δηλαδή κερδίσει, ή σε περίπτωση που είναι ηττημένος. Είτε το παιδί σας βρίσκεται από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, αυτό που θα αποζητά πάντα είναι η δική σας επιβράβευση. Δηλαδή, το παιδί θα ακούσει το μπράβο του γονιού, γιατί αυτό θα τον ανεβάσει πιο πολύ. Δηλαδή, όταν ένα παιδάκι δεν πάει στον νηπιαγωγείο και έρχεται και μας λέει κάποια καινούργια τραγουδάκια,
δεν περιμένει στο τέλος να το χειροκροτήσουμε, να πάρει την επιβράβευση. Έτσι είναι και με την αυτοπεποίθηση. Θέλει απλές χειρονομίες και λόγια. Ενθαρρύνεται το να εξασκείται διαρκώς. Δηλαδή, σαν αν κάτι χάσει, δεν σημαίνει ότι και τις επόμενες φορές θα χάνει. Σαφώς. Θέλει προσπάθεια. Θέλει επιμονή, θέλει προσπάθεια και βοήθεια. Νομίζω όμως ότι και για το παιδί είναι πολύ καλός παραδειγματισμός να μην κερδίζει σε παρένθεση σε όλα. Πάντα. Κάποιες φορές πρέπει και να χάνει σε κάποια για να μπαίνει το μυαλό του στον προβληματισμό, στο να γίνεται καλύτερος, να γίνεται πιο δυνατός, να ενθαρρύνει τον ίδιο τον εαυτό. Έτσι δεν είναι και στην Βιργινία, από την πλευρά της μάνας τώρα. Οπωσδήποτε. Από την πλευρά της μάνας πρέπει και ο γονιός γενικά το παιδί του να το έχει με όμορφο και σωστό τρόπο και να το μαθαίνει από πολύ μικρό. Τι πρέπει να είναι το συν και το πλην και πότε πρέπει να το επιβραβεύσει και πότε πρέπει να το μαλώσει. Παίζουν ρόλο μεγάλο τα ζώδια στην ψυχολογία των παιδιών και ιδιαίτερα τα... Από ποιο έτος της ηλικίας ξεκινάει ένα ζώδιο να ενεργοποιείται? Θα μου πεις με το που γεννιέται ένα παιδί έχει το ζωδιακό του στίγμα. Αλλά πότε μπορείς ζωδιακά να πεις ότι ενεργοποιείται το θετικό ή το αρνητικό του ζωδίου σε ένα παιδί? Δηλαδή ένα παιδί που δεν μιλάει, δεν λαλάει, δεν κάνει τίποτα, παίζει ρόλο αν όταν είναι στην κούνια είναι ζυγός ή εγώκερος? Λοιπόν, μου δώσεις ένα έναυσμα να πω πέντε πράγματα. Η ημερομηνία, που, η ζωδιακή ημερομηνία είναι η ημέρα σύλληψης κανονικά και όχι η ημέρα γέννησης, ναι, για αυτούς που δεν το ξέρουν. Αλλά επειδή τα παλιά τα χρόνια και μέχρι και σήμερα δεν ξέρουμε πότε συλλάβαμε εμείς οι γυναίκες. Τώρα με τις σπερματενχύσεις με τα παιδιά του Σωλήνα ξέρουν ακριβώς και πότε συνέβη. Με τα παιδιά του Σωλήνα, αλλά δεν γίνονται τα μισά. Όχι, ναι, ναι, απλώς λέω για αυτούς που κάνουν παιδί με τεχνητή γονιμοποίηση, να ξέρετε φίλοι μου ότι η μέρα της σύλληψης είναι βασική, παίζει, εκεί διαμορφώνεται το πρώτο κομμάτι του χαρακτήρα του παιδιού. Δηλαδή είναι ζυγός. Ζυγός είσαι, αλλά η διαμόρφωση του χαρακτήρα σου είναι και 9 μήνες πριν γίνεις ζυγός. Όταν, ας πούμε, 9 μήνες πριν, δηλαδή τον Γενάρη, ας πούμε, ναι, τι ακριβώς έκαναν οι γονείς σου. Λοιπόν, παίζει ρόλο από 0 χρόνο η ύπαρξη του παιδιού μέχρι τα 6-7 που συνειδητά λειτουργεί, παίζει ρόλο το ζωδιακό κομμάτι, βγάζει τον πραγματικό του χαρακτήρα και δείχνει και την ζωδιακή του κατάσταση, δείχνει τι ακριβώς θα γίνει όταν μεγαλώσει. Γι' αυτό εσείς που έχετε μωρά παιδιά, πρέπει από 0 ηλικία μέχρι τα 6 τους περίπου να τα αφήνετε να σας δείχνουν πραγματάκια τι ακριβώς θέλουν. Να ξέρετε ότι το ζώδιο κάθε ανθρώπου έχει τις καλές του και τις κακές του πλευρές, αλλά πολλά πράγματα είναι και γονιδιακά. Βλέπεις ένα παιδάκι που είναι με τον αδελφό του σε δίδυμη κατάσταση ή με την αδελφή του και δεν είναι το ίδιο. Σαφώς. Αυτό πρέπει να το μεταχειριστείτε αναλόγως. Δηλαδή θα έχουμε υπόψη μας το ζώδιο, αλλά θα έχουμε υπόψη μας και αυτό. Και κάτι ακόμα που ήθελα να το πω στις μητέρες. Από 0 έως 8 μηνών το παιδί δένεται πάρα πολύ με τη μητέρα. Δηλαδή εκεί εισπράττει. Όταν το κοιτάς και όταν το προσέχεις και όταν το κοιτάς στα μάτια και του μιλάς, αυτομάτως υπάρχει η μητέρα με το παιδί, η ειδική ένωση. Εκεί αγαπιέται η μητέρα με το παιδί πάρα πολύ. Γι' αυτό πολλά παιδιά γίνονται αντιδραστικά όταν η μητέρα τα γεννήσει και για κάποιο ίξ λόγο τα αφήσει στη γιαγιά, στον παππού, στη θεία ή στο θείο. Μπορεί κάποιες κυρίες να λείπουν στο εξωτερικό ή να κάνουν πράγματα. Να ξέρετε όμως το παιδί από 0 ηλικία μέχρι 8 μηνών είναι το κυριότερο που μπορεί να δεθεί με τη μητέρα, όχι με τον μπαμπά. Ο μπαμπάς θα δεθεί ούτως ή άλλως με τη μάνα. Mm. Αυτό να το ξέρετε και να το προσέχετε. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας καλέσετε στο Β' Λάμδα 21, κενό 54, 454, να μας ρωτήσετε ό,τι ακριβώς θέλετε, ό,τι σας απασχολεί. Επίσης μπορείτε να πάρετε στο 9011 900 080, να μιλήσετε με μένα ή με τους συνεργάτες μου ή για προσωπικά σας ραντεβού στο 210-41-31-584 και εκεί μπορείτε να παραγγείλετε και φυλαχτά του Δία που, όπως ξέρουμε, για εσάς που τα θέλετε ή τα έχετε ξαναπαραγγείλει, έχουν την βοήθεια να σας δώσουν την τύχη να έρθουν χρήματα και να τα κρατήσετε μαζί με υγεία. Έκανα για τη διαφήμισή μου, γιατί έπρεπε να δώσω το λόγο στην Κωνσταντίνα. Δεν κάνουμε διαφήμιση, απλά ο κόσμος θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου και πρακτικά που θα σε βρει. Δεν διαφημίσαμε εγώ και παπούτσι. Συγγνώμη, δεν είναι διαφήμιση. Ο κόσμος πρέπει κάπου να σε βρει, γι' αυτό το λέμε έστω μία φορά στην εκπομπή, γιατί είναι δύσκολο
να επικοινωνήσουν ζωντανά και να σε ρωτήσουν, όπως η κυρία που χθες διαβάζαμε τα μηνύματα, ότι τέλη του Φλεβάρη ο γιος της δίνει εξετάσεις για το εξωτερικό και επειδή είναι ζυγός με καρκίνο, πώς θα πάει, πού θα πάει. Αυτό, όταν είναι πολύ μακριά η άλλη και δεν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή θέλει μια απάντηση, μέσα από το Vita Lambda μπορεί να σε ρωτήσει να τσώσει την απάντηση. Τώρα μετά με τα κατηδίαν ραντεβού, εκεί θα κάνει την πλήρη ανάλυση σου. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν μια συγκεκριμένη ερώτηση και θέλουν να σε βρουν. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέμε, για να σε βρουν. Ναι. Άλλωστε, γι' αυτό είναι και ο ρόλος σου εδώ, να βοηθήσει τον κόσμο. Αν ήταν ο ρόλος να μην μπορεί να σε βρουν πουθενά, θα σε βγάζαμε με το Skype. Λοιπόν. ή με φωτογραφία σου. Λοιπόν. Για πες μου, Κωνσταντίνα, είπες κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Βιργινία πριν και έχει δίκιο, γιατί ο πατέρας μετά από το. Από το πρώτο έτος μέχρι το πέμπτο χρόνο. Γενικά οι μπαμπάδες δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν. Εγώ το βλέπω, ας πούμε, και από τον κουμπάρο μου, που από την πρώτη μέρα, ας πούμε, που γεννήθηκε αυτός ο άγγελος, η Ανδριάνα μας, θέλω να σου πω ότι ακόμα μέχρι τώρα, δηλαδή το κοιτάει και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει, το λέει κιόλας, τι του συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο και ακόμα δεν είναι σαν να γέννησε χτες η κουμπάρα μου. Δηλαδή δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έχει στα χέρια του. Ναι. Ξέρεις, για τον μπαμπά είναι πολύ πολύ διαφορετικό. Και πολύ πολύ πιο δύσκολο. Σαφώς. Γιατί η μαμά το κυοφορεί και 9 μήνες, δεν ξέρω, δεν έχω γίνει ακόμα μάνα. Αλλά το κυοφορεί και μπορεί να το καταλάβει. Είναι αυτό που λέμε, το ζει η μητέρα. Ο πατέρας είναι, γι' αυτόν είναι κάτι ξένο. Είναι παρατηρητής. Ναι, είναι παρατηρητής. Είναι όλο κάτι αυτό. Ξένο. Δεν είναι ότι δεν το αγαπάει, ότι δεν τον νοιάζεται. Mm-hmm. Απλά αργεί να συνειδητοποιήσει ότι έχει φέρει κάτι στον κόσμο. Είναι κάτι δικό του, ότι είναι κάτι που του ανήκει. Σαφώς. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Αφήστε το να βρει μόνο του λύση στα προβλήματά του. Αν από μικρό παιδί, είτε τσακωνόταν με τους φίλους του. Όταν λέμε από μικρό παιδί, εννοούμε από τα 8 και μετά. Mm-hmm. Τσακώνεται με τους φίλους του. Έχει διάφορα προβλήματα στην παρέα του. Είναι πολύ σημαντικό να μην πηγαίνουμε να πιάνουμε τους φίλους και να λύνουμε εμείς, σαν γονείς, το πρόβλημα του παιδιού μας. Αφήστε το να συμπεριφέρεται έτσι ακριβώς πώς είναι στην ηλικία του. Δηλαδή, είναι 3. Θα συμπεριφερθεί σαν 3 χρονών. Είναι 15. Θα πρέπει εννοείς να μην ζητάμε. Να μην ζητάμε το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Είναι απαραίτητο να έχει τη συμπεριφορά που αρμόζει στην ηλικία του. Δηλαδή, δεν έχουμε δει μερικά παιδάκια που λέμε αυτά είναι μικρομέγαλα. Ναι. Mm-hmm. Πολλά παιδάκια. Είναι άσχημο αυτό να το λένε γενικά για ένα παιδί. Γιατί άμα το ακούσει, θα αναρωτηθεί και θα ρωτήσει πολλά διάφορα επάνω σε αυτό. Να το ενθαρρύνετε όταν έχει περιέργεια. Καμιά φορά οι συνεχείς ερωτήσεις, το έχουμε πει και σε προηγούμενη έρευνα, των μικρών παιδιών μπορεί να κουράζουν τους γονείς, αλλά πρέπει να τους λένε τα πάντα με λεπτομέρειες και την αλήθεια. Να αποφύγετε να κάνετε εξαιρέσεις για το παιδί σας ή να του δίνετε τον εύκολο δρόμο. Σίγουρα το παιδί πρέπει να περάσει κάποιες δοκιμασίες, κάποιες καταστάσεις, για να είναι να βγει πιο έτοιμο έξω στην κοινωνία. Αυτό θα έχει πιο πολύ και αυτοπεποίθηση και ότι μπορεί να το κάνει μόνο του, δηλαδή αύριο μεθαύριο να είναι μόνος του. Ποτέ μην υποκρίνετε τις επιδόσεις του. Δηλαδή, σε όταν κάτι χάσει, έχει χάσει. Δεν θα το πούμε κέρδισες, αλλά με το δικό σου τρόπο. Είναι χαμένος καθαρά. Ή όταν κάτι κερδίζει, δεν θα του πούμε είσαι ο καλύτερος, αλλά υπήρχαν και καλύτεροι παίκτες σε ένα παιχνίδι που μπορούσαν να κερδίσουν. Δηλαδή δεν θα τον κάνουμε Θεό, ούτε θα τον μειώνουμε. Αντιμετωπίστε τα λάθη του ως λέμε, μάθημα. Λέμε τα πράγματα όπως είναι, ούτε να τα υπεραυξάνουμε, ούτε να τα μειώνουμε. Ακριβώς. Αντιμετωπίστε τα πράγματα ως μαθήματα του μέλλον. Δηλαδή, αυτό που πήρα και πριν το παιχνίδι. Έχασες ένα παιχνίδι. Δεν θα χάνεις συνέχεια στο παιχνίδι αυτό. Κάποια στιγμή θα κερδίσεις. Και μπορεί να ξαναχάσεις και μπορεί να ξανακερδίσεις. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Ακριβώς. Ανοίξτε τον δρόμο για νέες εμπειρίες. Δηλαδή, γράψτε τον. Ένα κοριτσάκι γράψει το μπαλέτο. Μπορεί να μην του αρέσει το μπαλέτο. Γράψει το χορό. Μπορεί να μην του αρέσει το χορό. Γράψει το μπάσκετ. Ναι, ή καράτε. Ναι, καράτε. Μα τα κορίτσια τώρα πια στις πολεμικές τέχνες έχουν μεγαλύτερη. Ροή και έφεση ναι, από τα αγόρια. Και η Χριστινούλα το ξέρει καλά. Ναι, ναι, παιδιά, οι γυναίκες πλέον. Ποια ζώδια είναι πολύ του αθλητισμού? Είναι πολύ οι κρύοι.
ναι, της επίθεσης και του αθλητισμού γενικότερα. Και παρορμητική και πολύ. Και υδροχόη, όσο και αν δεν φαίνεται, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Ναι, γιατί είναι τρελό, το υδροχόη το θεωρώ τρελό ζώδιο, να ξέρεις, το έχω ξαναπεί. Αλλά είναι, όντως, είναι και του αθλητισμού, εντάξει, μπράβο. Είναι, έχουν δική τους φιλοσοφία. Κάτι, ναι. Κάποια πράγματα που εμείς μπορούμε να τα βλέπουμε σαν τρέλα. Για αυτούς είναι καθημερινά. Σαν, ναι, σαν μεταβατικό στάδιο για αλλού. Κοίταξε να δεις, όντως οι υδροχόοι είναι εφευρέτες πολύ, να ξέρεις. Mm-hmm. Και έχουν και ένα έτσι περίεργο μυαλό. Πολύ, ναι. Άπιστοι. Ναι. Το έχουν και αυτό. Ναι, ναι. Έχουν ουραπή προς την άπιστοι. Αλλά το έχουν. Για πες. Α, λοιπόν, ναι. Και τι να του πεις τώρα. Τίποτα, να μην πεις, να μην πεις τίποτα, να συνεχίσεις. Λοιπόν. Να είσαι σωστό πρότυπο για το παιδί σας. Γιατί εννοούμε, όταν ένα παιδί βλέπει μια οικογένεια επιτυχημένη ή έναν γονιό από τους δύο επιτυχημένους, θέλει και λέει, επειδή το παιδί μας βλέπει σαν ήρωα, mm-hmm. όλα τα παιδιά βλέπουν τους γονείς σαν ήρωες, λέει όταν θέλω να μεγαλώσω, ναι. Θέλω να μοιάζω στους γονείς. Συγγνώμη. Όταν μεγαλώσει, θέλει να μοιάζει στους γονείς. Στους γονείς μου. Γιατί είναι επιτυχημένος ο άλλος. Τον βλέπει το παιδί. Γι' αυτόν είναι ήρωας. Mm-hmm. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν μπορεί να το συγκρίνει με τη μαμά μου, με τη Βιργινία που δεν είναι η μαμά μου. Είναι, ναι, εννοείται, μπαίνει στο ναι, ναι. Είναι κάτι. Επίσης και μεταξύ των παιδιών δεν πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις. Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα προτελευταίο, μην του δείχνετε ότι ανησυχείτε γι' αυτό. Αν του δείξετε ότι πάει στο ποδόσφαιρο και θα πέσει στο ποδόσφαιρο. Και του λέτε συνέχεια, μην πέσεις, μην κάνεις, μη και μη και μη. Και το παιδί θα πέσει και θα χτυπήσει και θα τσακωθεί και θα βριστούνε μέσα εισαγωγικά όλα αυτά. Αλλά δεν πρέπει να του λέμε και να του δείχνουμε ότι ανησυχούμε γι' αυτό. Λοιπόν, και προσφέρετε του βοήθεια, αλλά με μέτρο. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις μια άσκηση για το σχολείο, θα την κάνεις μόνος σου. Εγώ θα σου δώσω τα βήματα και εσύ θα συνεχίσεις. Ή θέλεις να... Στα 18, που ένα παιδί ηλικιώνεται και σπουδάζει. Θέλεις να σπουδάσεις, εγώ θα σε βοηθήσω, αλλά μέχρι ένα μέτρο. Θα κάνω αυτό που πρέπει, ναι, αλλά και εσύ πρέπει να βοηθήσεις και εσύ αυτό. Ακριβώς. Που εγώ σου δίνω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε, η Χριστίνα η Καμπούρη έχει πάρα πάρα πολύ ωραίο θέμα για τα bonsai. Η Βιργινία Λεούση αμέσως μετά θα μας πει τα ζώδια για τη βδομάδα τη συγκεκριμένη, γιατί έχουμε μπει για τα καλά πλέον στο Γενάρη και γίνονται πράγματα και θάματα γενικότερα. Πάρτε σημειώσεις, στυλό και χαρτί, γιατί όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε τα καλά και τα κακά σημεία αυτών των 7 ημερών μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Μείνετε κοντά μας και επιστρέφουμε. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα. Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρι. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε και βεβαίως η δεύτερη, αν το θέλεις, συνεργάτητά μου για σήμερα, η Βιργινία Λεούση, έχει τον κύριο λόγο όσον αφορά την εβδομαδιαία αστρολογική και βεβαίως ενημέρωση, αλλά και αν το θέλεις παρότρινση ή αποτροπή από πράγματα που πρέπει να κάνεις ή να μην κάνεις. Σαφώς αν κάτι χάσεις, αν κάτι δεν το παρακολουθείς καλά, αν θες μια πολύ μεγαλύτερη ανάλυση, κάθε Τετάρτη βράδυ στις 11.30 με 12.30 στα Παλάτια των Άστρων, με τη δική της προσωπική εκπομπή και σε πολύ λίγες μέρες θα είναι και στο δικό της κανάλι για να ενημερωθείτε για πράγματα που μπορεί να έχετε χάσει, όπου εκεί πέρα λες διεξοδικά για το κάθε ζώδιο, αλλά και αναλύεις πράγματα που οι τηλεθεατές θέλουν να μάθουν ή που έχουν πάρα πολλές απορίες και που σου θέτουν διάφορα ερωτήματα. Να το πούμε και αυτό, ναι. Ότι εκεί πέρα κάνεις μια διεξοδική ανάλυση πραγμάτων και καταστάσεων. Okay. Αλλά αυτή η εβδομάδα, φίλοι μου αγαπημένοι, έχει ένα καλό και ένα κακό. Έχει 19 του μηνός τον Άρη από τους Ιχθύς να κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο. Εκεί θα φέρει αναστατώσεις και πολλά προβλήματα στους Ιχθύς, Παρθένους, Τοξότες και Διδύμους. Έχετε περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο όλο το διάστημα που ήταν ανάδρομος ο Ερμής, τον
εγώ καιρό. Τώρα, αυτή τη βδομάδα, θα πρέπει να προσέξετε τα βήματά σας και γενικότερα να δώσετε χώρο σε καινούργια πράγματα να μπουν στη ζωή σας. Αλλά και το καλό έρχεται στις 20, η Αφροδίτη από τους Ιχθύς κάνει εξάγωνο με τον Πλούτονα. Στην καθημερινότητά σας και στα επαγγελματικά σας θα δώσετε πνοή, δύναμη και ενέργεια για να μπορείτε να τακτοποιήσετε πολλά και διάφορα θέματα. Γενικά αυτή η εβδομάδα ευνοεί πάρα πολύ τους εγώκερους, καρκίνους, κρυούς και ζυγούς. Πάμε όμως ένα-ένα τα ζώδια να τα δούμε τι και πώς. Για να δούμε, γιατί δεν πάει καλά τίποτα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι κρυοί, με τον εγώκερο, με τον Ερμή στον εγώκερο, τετράγωνο με τον ήλιο σας, θα πρέπει πολύ να σκέφτεστε τι λέτε και τι πράτετε για να μπορείτε να δώσετε άμεσες και σοβαρές λύσεις. Πολλοί από εσάς θέλετε να κάνετε ξεκαθαρίσματα και αυτό σας το πυροδοτεί και ο ουρανός επάνω σας, αλλά και ο Κρόνος από τον Τοξότη. Η περίοδος είναι καλή, αν εξαιρέσουμε τη 19η που ο κυβερνήτης σας κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο, θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί για τα άλλα. Η Αφροδίτη σας κλείνει το μάτι και σας δίνει την ευκαιρία να αποφασίσετε αν πρέπει να είσαστε με αυτό το σύντροφο ή να τον αλλάξετε. Ταύρος. Φίλοι Ταύροι, τα καλύτερα έρχονται. Γενικά ο πλανήτης Ποσειδώνας από τους Ιχθύς σε ορθή πορεία πλέον σηματοδοτεί καινούργια πράγματα και νέες εξελίξεις. Η Αφροδίτη κάνει εξάγωνο με τον ήλιο σας και φέρνει κοντά αγαπημένα πρόσωπα με τη διάθεση να σας βοηθήσουν αλλά και να σας ανοίξουν νέους δρόμους. Δεν αποκλείεται να θέλετε να τακτοποιήσετε και κληρονομικής φύσεως ζητήματα. Αυτό θα το κάνετε με μεγάλη επιτυχία και η περίοδος αυτή ευνοείται ιδιαίτερα στις 20 του μήνα. Δίδυμοι. Ποιος δεν έχει δίδυμο σπίτι του να είναι ήσυχος. Είσαστε το πιο ιδιαίτερο και υπέροχο ζώδιο. Ωστόσο, στις 19 που ο Άρης κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο, θα πρέπει να προσέξετε διότι δύο μεγάλοι πλανήτες συγκρούονται και φέρνουν τα πάνω κάτω, αγαπημένοι μου φίλοι δίδυμοι. Ευτυχώς ο κυβερνήτης σας είναι σε θέση τέτοια να μπορεί να σας προσαρμόσει και να σας φέρει καλά αποτελέσματα. Εσείς που ασχολείστε με το εμπόριο ή έχετε θέματα με το εξωτερικό, να ξέρετε ότι θα βρεθεί μια χρυσή πινελιά να σας αλλάξει τη ροή των πραγμάτων προς το καλύτερο. Οι περισσότεροι δίδυμοι πάτε καλά, να το περιμένετε. Το 2017 είναι μια χρονιά μεγάλων και ατελείωτων αλλαγών. Καρκίνος. Αγαπημένα μου καρκινάκια, είμαι και εγώ το ίδιο. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτό τον καιρό. Να μην καρκίνος πάρουμε. Είσαι. Εννοείται. Εγώ καρκινάκια. Φαίνεται. Δύο καρκινάκια και εσύ. Λοιπόν. Για πες. Μπερδεύτηκε από τις γυναίκες που είδω μέσα. Ναι, μπερδεύτηκε. Σήμερα έβαλε στην Μπορντό και σε είδε σαν την Kim Kardashian. Για πες. Έρευνα αυτή την Kim την Kardashian. Τη μοιάζει η Kim. Τη μοιάζει πάρα πολύ. Άμα τη δει δηλαδή προφίλ με μαλλί ρηγμένο και μαύρο φόντο, φέρνει. Είσαι κακός. Κακός. Όχι, της μοιάζει πολύ, έχει πολύ το στυλ, το έχουμε πει αυτό. Για πες. Λοιπόν, πάμε στους καρκίνους. Φίλοι καρκίνοι, το πλανητικό σκηνικό αυτή την εβδομάδα ευνοεί πολύ, ιδιαίτερα στις 20 του μήνα που η Αφροδίτη κάνει τα δικά της από τους Ιχθύς, ώστε να πάρουμε αποφάσεις τι θα κάνουμε με το σύντροφό μας και το σύζυγό μας καμιά φορά ή την συμβία μας. Καμιά φορά πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στην τάξη και στη θέση τους και να είμαστε ακριβείς τι ζητάμε από το τέρι μας. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Ωστόσο, εσείς που είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, να ξέρετε ότι δεν θα λείψουν οι νέες προτάσεις και τα καινούργια θέματα. Επειδή ο Δίας κάνει τετράγωνο με εσάς αυτόν τον καιρό, θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να διαβάζετε και τα ψηλά γράμματα κάθε παραγράφου που θα υπογράψετε. Εσείς που είστε ερωτευμένοι, τα πράγματα είναι πολύ καλά, γιατί θα υπάρξουν και επισημοποίησεις, έστω και που είναι αρχή της χρονιάς. Πάμε στους λέοντες. Μικρά και σταθερά βήματα προς την επιτυχία κάνετε. Ευνοείστε πάρα πολύ από τον ουρανό, ο οποίος φέρνει απρόσμενες και καλές αλλαγές, φίλοι λέοντες, αλλά και από το Δία, ο οποίος προσφέρει άπλετα τη βοήθειά του στο να μπορέσετε να ξελασπώσετε και να ξεκαθαρίσετε μπλοκαρισμένα θέματα και χρήματα. Μεγάλες αγορές και μεγαλεπίβολα σχέδια περιμένουν τους επιχειρηματίες, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους και να χαμηλώσουν λίγο τους τόνους αυτή την εβδομάδα, διότι υπάρχει ένα μπέρδεμα, ειδικά στις 19, από τον πλανήτη Άρη, που δημιουργεί εντάσεις και θυμό. Πάμε στους Παρθένους, φίλοι Παρθένοι, είναι καιρός
να επισκεφτείτε λιγάκι δικούς σας ανθρώπους ή ειδικούς ανθρώπους να πάρετε κάποιες συμβουλές. Αυτό το διάστημα περνάτε μία παράκρουση ή κάποια νεύρα ή κάποιο θυμό. Ο πλανήτης κυβερνήτης σας, ο Ερμής από τον εγώ καιρό, σας βοηθάει να πάρετε αποφάσεις ζωής και να ταξινομήσετε νέα ζητήματα και νέα θέματα στη ζωή σας. Βάλτε λοιπόν καλά στο μυαλό σας ότι αυτή η εβδομάδα, ιδιαίτερα στις 19 με 20, απ' τη μία σας παροτρύνει να πάρετε τα ηνία στα χέρια σας και να είστε δυναμικοί και να ξεκαθαρίσετε τις καταστάσεις, και στις 20 σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με ηρεμία και σύνεση. Ζυγός, πάμε στο κοριτσάκι μας εδώ, το χαριτωμένο. Ζυγαράκι. Για να δω μετά τις σημειώσεις, για να τις τα λέω μες τη βδομάδα, γιατί ξέρεις, αυτή θέλει και ένα συμβουλάτορα. Εννοείται. Από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθώ, του λέω τι και πώς και γιατί και γιατί και... Λοιπόν, της βάλεις ένα τσιρότο στο στόμα, τσακ. Λοιπόν, η ζυγή, η αγαπημένη μου φίλη ζυγή, τα πράγματα είναι πολύ καλά για τους περισσότερους από εσάς. Ο Κρόνος από τον Τοξότη δίνει έναυσμα για μεγάλες θετικές αλλαγές, ενώ ο πλανήτης του πλούτου και της ευημερίας ο Δίας έχει κατοικοεδρεύσει σε εσάς και σας φέρνει τα καλά του αποτελέσματα. Σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε, ανοίξτε νέους δρόμους και κυρίως εμπιστευτείτε ξανά τον εαυτό σας. Είναι η περίοδος τέτοια κατάλληλη που μπορείτε να πάρετε αποφάσεις και να ρυθμίσετε και θέματα που ήδη έχουν, χρειάζονται την άμεση λύση τους. Τα ερωτικά σας δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γι' αυτό αποφύγετε μια σοβαρή συζήτηση ή αποφύγετε να δείξετε το θυμό σας και τα νεύρα σας σε άτομα και σε καταστάσεις που δεν πρέπει. Να είστε πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα κατά τις 20 με 23 του μήνα, που θα τα ξαναπούμε μετά, γιατί υπάρχει κίνδυνος κάποιος να ανακατευτεί στην προσωπική σας ζωή και να σας κάνει τα πάνω κάτω. Ερχόμαστε στους φίλους του Σκορπιούς. Φίλοι μου Σκορπιοί, το πλανητικό σκηνικό σας ευνοεί. Ο Ερμής από τον εγώ καιρό σας κάνει να έχετε δύναμη στο νου και στην αυτοπεποίθησή σας. Ενώ η Αφροδίτη από τους ηχθείς σας φέρνει μια γλυκύτητα. Η μυστικοπάθεια και η διέστηση που σας διέπει, συν όλο το πλανητικό σκηνικό, θα σας δώσει την ευκαιρία να πάρετε αποφάσεις ζωής. Εσείς που περιμένετε απαντήσεις για κάποια δουλειά ή για κάποιο θέμα, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι θα είναι θετικές και θα έχουν εξελίξεις λίγο αργότερα. Φροντίστε μέχρι το Φεβρουάριο που γίνονται οι εκλήψεις, που αρχίζουν οι εκλήψεις, να είσαστε πολύ λογικοί και να έχετε βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Τοξότης. Φίλοι τοξότες, τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί σε εσάς αυτό το διάστημα παρά ένταση, νεύρα και θυμός. Ο πλανήτης Ουρανός, ένας δυνατός πλανήτης, κινεί τα νήματα από ζωντανό ζώδιο της φωτιάς, από τον κρυό, και ο Χρόνος πάνω σε εσάς σας φέρνει απρόσμενες και θετικές εξελίξεις εάν το χειριστείτε καλά και σωστά το θέμα. Ωστόσο, να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο Άρης από τους ηχθείς θα τετραγωνίσει στις 19 με εσάς και θα σας φέρει τα πάνω κάτω. Θα είστε υποχρεωμένοι να πάρετε αποφάσεις εκείνη τη στιγμή. Συμβουλευτείτε πάντοτε κάποιον έμπειρο άνθρωπο, αν πρόκειται για να υπογράψετε κάτι, και γενικά μην κάνετε του κεφαλιού σας. Τα ερωτικά και γενικά τα συναισθηματικά σας πάνε από το καλό στο καλύτερο, αλλά αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος που πρέπει να είσαστε ήρεμοι και cool. Πάμε στους εγώ καιρούς. Κάτι έχει να πει το μωρό μου. Τι να πω, εγώ δεν έχω να πω, άσε, γιατί άμα ξεκινήσω εγώ να λέω. Άσε, σήμερα μην μιλάς. Άστο. Με τον Ερμή στον εγώ καιρό, αγαπημένοι μου εγώ καιροί, έχετε αυξημένη διέστηση. Εκμεταλλευτείτε το παντιοτρόπος. Όλο το πλανητικό σκηνικό, η Αφροδίτη και ο Ερμής δίνουν την ενέργειά τους ώστε να πάρετε αποφάσεις ζωής. Απαντήσεις που περιμένετε θα διεκπεραιωθούν χωρίς να το καταλάβετε, ενώ ένας δικός σας άνθρωπος συνεργάτης θα δώσει χέρι βοηθείας εκεί που δεν το περιμένετε. Η αλήθεια είναι ότι έχετε την ανάγκη μέσα σας να βοηθήσετε, να συνδράμετε και να σταθείτε σε κάποια σημεία. Αυτή η εβδομάδα είναι καλή, ιδιαίτερα στις 20, για να κάνετε ό,τι αγαθοεργία ή ό,τι καλό θέλετε για τους συνανθρώπους και φίλους σας. Αγαθοεργία δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία ή η οικονομική, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα και να βοηθήσεις κάποιον. Κλείνω το θέμα για τους περισσότερους που είναι εργατικοί. Είναι μια τυχερή εβδομάδα και μπορείτε να πάρετε ρίσκο να κάνετε κάποιες αλλαγές, ιδιαίτερα από τις 20 έως τις 23. Μάλιστα. Είστε πολύ ευνοημένοι να πάρετε τις αλλαγές σας και να κάνετε αποχωρήσετε. Οπότε στις 22, κάτσε να σημειώσω, 22,
πρώτου. Ναι, 22. Να πω ναι, να έχουν τα ομόλογα από τη Βενεζουέλα. Πάλι. Ναι, είχα φέρει πέρσι αυτά τα 6.000, θα φέρω τώρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 6.000 ομόλογα εννοεί. Ναι, ομόλογα εννοεί. Ευρώ. Όχι. Μην τον βλέπετε έτσι που κρύβεται. Ξέρετε τι μουσίτσα είναι αυτή. Για πες. Θέλω αύριο να έρθουν όλες σωστά δανεικά. Ναι, αυτό το κάνουν και χωρίς να ξέρουν τη μουσίτσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στους φίλους μας, στους υδροχώους, που έχω μία φίλη στην Κρήτη πολύ αγαπημένη, που έχει το Max FM. Αγαπημένη μου Φοφλέ, για σένα το λέω. Να ξέρετε ότι είναι η πολύ καλύτερη περίοδο για να κάνετε ανασκόπηση και αναδόμηση στον εαυτό σας και στους γύρω σας αργότερα. Αυτή τη στιγμή ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Ο Άρης από τους Ιχθύς, αλλά και ο Κρόνος από τον Τοξότη, στις 19 θα φέρουν πολλά και διάφορα θέματα στην επιφάνεια που θα θέλουν άμεσα τη λύση τους. Εσείς που συνεργάζεστε με ανθρώπους που έχουν ξένη ταυτότητα ή από το εξωτερικό, θα σας περιμένουν ευχάριστες εκπλήξεις. Ιχθύς. Ονειροπόλη Ιχθύς, ψαράκια γλυκά και αγαπημένα, ο Ποσειδώνας σας δίνει την έκτη αίσθηση σε ανάπτυξη, σας φέρνει την έκτη αίσθηση σε ανάπτυξη και σας κάνει πολύ ρομαντικούς. Η Σελήνη, η Αφροδίτη από τους Ιχθύς και ο πλανήτης Ποσειδώνας στον Εγώκερο, μόνο καλά μπορείτε να περιμένετε και στον εργασιακό αλλά και στο συναισθηματικό σας κόσμο. Βάλτε νερό στο κρασί σας και μην τραβήξετε τα πράγματα στα άκρα, ιδιαίτερα στις 19 του μήνα. Οι περισσότεροι από εσάς θα γευτείτε τους κόπους σας αυτή την εβδομάδα, δηλαδή αυτά που έχετε κάνει, ενώ άλλοι θα θέλετε να αποκτήσετε απόγονο. Φιλιά οπότε πολλά. Τα ψαράκια μας θα γεννήσουν δηλαδή. Θα θέλουν να κάνουν οικογένεια και τέτοια. Τα ψαράκια είναι όμως λίγο της οικογένειας, δεν είναι λίγο. Πολύ, πολύ. Αλλά είναι και η Αφροδίτη σου συχθεί σε αυτόν τον καιρό. Λιγός, πολύ. Και τους ξυπνάει τα διάφορα. Μάλιστα. Εδώ δεν καλά, δεν φεύγουμε. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά να πούμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ανθίσουμε και να διανθίσουμε λίγο και το χώρο μας με bonsai που είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω και αυτά τα δύο που έχω στην κουζίνα. Τα θεωρώ πάρα πολύ ωραία φυτά, πολύ γκλάμουρ και πολύ εκλεπτισμένα. Και είναι και ανθεκτικά. Θα δούμε βέβαια κατά πόσο, κατά τι, κατά πόσο θέλουν την περιποίησή τους και όλα αυτά. Όλα αυτά θα γίνουν σε πάρα πολύ λίγο από τις γεωπονικές εξομολογήσεις και αναλύσεις με τη Χριστίνα που θα είναι στην παρέα μας. Εν δράση εννοώ, μείνετε κοντά μας. Κάνε τώρα δική σου την κρέμα ημέρας ματιών ή σέρουμ της εταιρείας Profil με 25 ενεργά συστατικά και υαλουρονικό οξύ νέας γενιάς. Γάλα γαϊδούρας, αλόε, τζοτζόμπα, καριτέ, 100% ανθόνερο πορτοκαλιάς είναι μόνο λίγα από τα συστατικά μας. Τώρα μόνο με 23,99 από 50 ευρώ το κάθε προϊόν. Και αν πάρεις δύο προϊόντα, το τρίτο εντελώς δωρεάν. 2-10-81-30-003. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου, χωρίς έξοδα αποστολής και μόνο με 23,99. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου βρει και πάλι κοντά σα, εμεί έτσι εδώ συνεχίζουμε. Τελευταίο μέρο αυτή τη εκπομπή. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, Βιργινία Λεούση που ήδη απαντάει σε δικά σα μηνύματα για να δείτε ότι όλα γίνονται εδώ πατιούτ. Γίνονται όπω έλεγε και μία φίλη μου, ταφ-ταφ, αντί να πείτε τε. Λοιπόν, και Χριστίνα Καμπούρη εδώ. Και Χριστίνα Καμπούρη εδώ κοντά μα που έχει γεωπονική εξομολόγηση όσον αφορά το bonsai. Καταρχήν είναι bonsai, δεν είναι bonsai. Ναι, bonsai. Ποια είναι η χώρα προέλευσής του? Λοιπόν, τα bonsai ξεκίνησαν από τους Κινέζους που... Να, είδες το πες bonsai. 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 Ναι. Είδες, δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι bonsai ή bonsai. Νομίζω ότι το ακούω το ίδιο. Ναι, όχι, έχει διαφορά. Bonsai και bonsai.
Με ζει ή με σι. Μ' αρέσει το bonsai. Bonsai, για πες. Bonsai, γεμίζει το στόμα. Ναι, γεμίζει. Ξεκίνησα από τους Κινέζους μοναχούς τον 6ο και 7ο αιώνα μετά Χριστού και αργότερα πήγανε στα ανάκτορα, στις αυλές, γιατί οι αριστοκράτες το θεώρησαν έτσι ένδειξη πλούτου και κληρονομιάς, γιατί ζει πολλά χρόνια το bonsai. Mm-hmm. Και μετά, ύστερα, με τη διάδοση του βουδισμού, πήγε στους Ιάπωνες. Δεν είναι Ιαπωνικό, είναι Κινέζικο. Α, ωραία. Αλλά όμως εμείς περισσότερο το έχουμε στο Ιαπωνικό. Ακόμα και οι Ιαπωνικές ταινίες, ας πούμε, και όλα τα κινηματογραφικά, βλέπεις ότι το έχουν παντού, σαν φυτό. Το βλέπεις πολύ. Το έχει μπει τώρα στη κουλτούρα. Αν και για μας είναι ένα ακριβό φυτό, για εκείνους είναι ένα καθημερινό όπως εμείς έχουμε έξω την τριδαφυλιά. Αλλά γενικότερα δεν είναι και πολύ φτηνό φυτό. Όταν πάρεις ένα καλό bonsai, εννοούμε. Αλλά γιατί είναι ακριβό το bonsai? Γιατί κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ήδη ο προηγούμενος που το έχει, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, δηλαδή το έχει φροντίσει για χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, πλέον υπάρχουν στα φυτόρια bonsai 3 και 4 ετών, αλλά τα πολύ ωραία bonsai τα έχει περιποιηθεί όλους 10 χρόνια. Έχει ασχοληθεί χρειάζεται πάρα τόσο πολύ. Πολύ. Μάλιστα. Γιατί όμως όταν τα παίρνουμε εμείς τις πιο πολλές φορές χαλάνε? Γιατί δεν ξέρουμε πολύ σωστά αυτό που πούμε και σήμερα, την περιποίησή του είναι πολύ δύσκολη, δεν είναι πολύ εύκολο. Ναι. Βέβαια υπάρχουν με τα έντονα φύλλα και υπάρχουν αυτά που έχουν πολύ λίγα φύλλα αλλά πολύ έντονο κορμό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είναι κατηγορίες. Σήμερα να πούμε για την περιποίηση ή να πούμε για το... Θα πούμε σήμερα γενικά στοιχεία και για τη φιλοσοφία. Ωραία. Ώστε έτσι να σας βάλω στο πνεύμα και αν θέλετε μετά να αγοράσετε, στην επόμενη εκπομπή θα πούμε για τις περιποίησεις. Για τις περιποίησεις, ωραία. Πάμε λίγο για τη φιλοσοφία του bonsai. Είναι στοιχεία μινιμαλιστικής διακόσμησης, ένας τρόπος έκφρασης και ένα πάρα πολύ ωραίο χόμπι. Γιατί είναι πολύ ωραίο χόμπι? Γιατί προσπαθούμε να επιτύχουμε την ομορφιά μέσα από τις ατέλειες και την παραμόρφωση που προσδίδει ο χρόνος. Άρα το bonsai δηλαδή από μόνο του παραμορφώνεται και εμείς προσπαθούμε να το φέρουμε σε μία πιο καλή κατάσταση. Όχι, εμείς θέλουμε να το δείξουμε πιο αιωνόβιο και πιο γερασμένο το φυτό. Γιατί έτσι μας προσδίδει γαλήνη, ένα δεντράκι έτσι κάπου συγκεκριμένο. Μέχρι τι ύψος μπορεί να φτάσει ένα bonsai? Συνήθως εγώ αυτά που έχω και αυτά από το σπίτι μου είναι normal. Δηλαδή είναι κάπου τόσα. Γιατί νομίζω ότι για να πάρεις ένα πάρα πολύ ψηλό μπορεί να πρέπει να πουλήσω το σπίτι για να πάρω το φυτό. Δηλαδή θα δώσω το σπίτι και θα πάρω το φυτό να έχω δίπλα αντί για σπίτι. Και όσο πιο μεγάλο είναι, πιο ακριβό. Όχι. Όχι. Καταρχάς δεν υπερβαίνει το 1 μέτρο. Συνήθως κυμαίνεται από τα 30 εκατοστά μέχρι το 1 μέτρο. Ναι. Η τιμή του δεν είναι ανάλογο στο ύψος και εγώ νόμιζα αυτό το πράγμα. Είναι ανάλογο στην ηλικία του. Αυτό που είπαμε πριν. Μάλιστα. Ποια είναι η μεγαλύτερη ηλικία που μπορεί να φτάσει ένα bonsai? Λέμε ότι αυτό το φυτό σχεδόν δεν χαλάει ποτέ. Αν το περιποιήσει σωστά, πόσα χρόνια μπορεί να αντέξει? Μισή ζωή ανθρώπου, περίπου 50 χρόνια. Τι λες? Ναι. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν και μερικά είδη που είναι ημιτροπικά που φτάνουν, περνάνε και γενιές δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Σε τι κλίμα μεγαλώνει ουσιαστικά ένα bonsai, σε τι κλίμα εννοώ ευδοκιμεί πολύ εύκολα? Λοιπόν, υπάρχει κοινή παρανόηση ότι είναι φυτά εσωτερικού χώρου. Δεν είναι όλα τα φυτά εσωτερικού χώρου. Λοιπόν, όλα τα bonsai. Ναι, όλα τα bonsai. Μπορούμε να βρούμε γηγενή φυτά όπως η ηλιά και το πεύκο, η σχοινή, οι κουμαριές, τα οποία τα βάζουμε έξω. Ναι. Αυτό ανοίξει την κατηγορία του bonsai όμως. Ναι, ναι. Η ελιά. Ναι, υπάρχει ελιά bonsai. Μάλιστα. Βεβαίως, εγώ έχω κάνει πολλά δώρα τις φίλους. Ναι, αυτό δεν είναι απλά ελιά, είναι ελιά bonsai. Δηλαδή, πώς γίνεται? Ποια? Πώς γίνεται αυτό? Είναι... Ένα είδος ελιάς. Και με τις καλλιτεχνικές τεχνικές. Είναι επασταδεμένο είδος που το έχουμε δημιουργήσει. Είναι νάνος, ρε παιδάκι μου. Είναι ελιά νάνος. Γενικά τα πρώτα δέντρα που χρησιμοποιήθηκαν στην Ασία ήταν τα γιαμαντόρι, τα οποία ήταν δέντρα που μεγάλωσαν έξω στη φύση, σε αντίξιες συνθήκες και έτσι νανοποιήθηκαν λόγω των συνθήκων. Και ήταν... πεύκα, κέδρι, άγριες αζαλές,
Πλέον όμως υπάρχουν φυτοριακά είδη που διαμορφώνονται με τις τεχνικές και μένουν έτσι μικρούλικα. Ένα μπονζάι, δηλαδή το μπονζάι είπαμε ότι είναι και εξωτερικού χώρου. Ναι. Εσωτερικού χώρου υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι τα υποτροπικά και τα τροπικά. Τα οποία... Θέλετε να πούμε παραδείγματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο φίκος, η καρμόνα, η σεφλέρα, η σαγκερέτια που είναι πάρα πολύ ωραίο φυτό. Ποιο είναι αυτό, πώς είναι? Έχει πολύ πυκνό φύλλωμα. Πάρα πολύ. Και είναι και το ιαπωνικό πλατάνι που θα δείτε με πολύ χρωμά τα φύλλα του. Που κάνουν και κάτι σαν μοβ και ναι, έχουν ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Λοιπόν, να πούμε ότι αν το βάλουμε μέσα στο σπίτι, θέλει, δηλαδή πρέπει οι συνθήκες να εκτίθενται στις εποχές του χρόνου όπως τα φυσιολογικά δέντρα. Δηλαδή. Μου γίνει να εκφράσω ελεύθερα. Ξεματιάζεσαι, το ξέρω. Όχι, ξεμάτιασα εσένα προηγουμένως. Α, ακόμα εμένα κρατάς. Όχι, μάλιστα. Κρατάει αυτό. Φαντάσου. Δηλαδή, παίρνουμε ένα υποτροπικό φυτό, θέλουμε υποτροπικές συνθήκες. Δηλαδή, θέλουμε ένα φως. Το βάζουμε μπροστά σε παράθυρο με νότιο προσανατολισμό και ενισχύουμε καμιά φορά και με λάμπες φθορισμού. Θέλουμε υγρασία. Βάζουμε ένα δίσκο, ειδικά αν χρησιμοποιούμε κλιματισμό ή θέρμανση. Όταν λες ένα δίσκο, δεν το κατάλαβα. Ένα δισκάκι δίπλα με νερό, ώστε αν χρησιμοποιούμε θέρμανση να εξατμίζεται και γενικά να υπάρχει υγρασία. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Δηλαδή, κάτσε παιδί μου, έχω το φυτό μου, εντάξει, στη γωνία. Ναι. Και έχω εκεί το τζάκι, ας πούμε, στην άλλη γωνία. Πρέπει να βάλω κάτι, πόσο κοντά μπορεί να είναι? Εάν είναι τροπικό, ναι, θέλει. Και για πες μου ακριβώς τι κάνω, παίρνω ένα... Ένα δοχείο και βάζουμε νερό. Ένα μπολ, βασικά. Ένα μπολ, ναι. Για να εξατμίζεται και να υπάρχει υγρασία, γιατί αν είναι τροπικό το φυτό μας, πρέπει να έχει και τροπικό περιβάλλον. Α, γι' αυτό μάλιστα. Ίσως χαλάνε εύκολα τα μπονζάι που παίρνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, γενικά, τι σημαίνει μπονζάι? Είναι δέντρο φυτεμένο σε ρηχή γλάστρα. Δεν έχουν πολύ έντονα, εννοείς... Ρίζες. Δεν έχουν ρίζες. Βάθος, ναι. Και οι ρίζες βγαίνουν έξω. Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί φαίνεται υπερονόβιο το δέντρο μας. Θέλουμε να φαίνεται μεγάλο σε ηλικία. Mm-hmm. Γενικά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα μπονζά είναι δύο. Το φυτό να είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε να δημιουργεί αίσθηση στον παρατηρητή ότι πρόκειται για μικρογραφία ενός ηλικιωμένου δέντρου, να μην φτάνει... Να μην υπερβαίνει το ένα μέτρο και βέβαια να είναι φυτεμένο σε γλάστρα με συγκεκριμένο σχήμα. Τα σχήματα που υπερτερούν είναι το οβάλ, το παραλληλόγραμμο, το κυκλικό και το βάθος, όπως είπαμε, να είναι λίγα εκατοστά της γλάστρας. Αυτό δεν έχει να κάνει άρα με το μέγεθος, δηλαδή ενώ είτε είναι 30 εκατοστά είτε είναι ένα μέτρο, η γλάστρα μπορεί να είναι τόση. Ναι, θέλουμε ρηχή γλάστρα. Είναι η ονομασία του, αυτό σημαίνει bonsai. Φυτό σε ρηχή γλάστρα. Όσον αφορά το πότισμα, θέλουν μία στο τόσο, θέλουν κάθε μήνα, θέλουν ποτέ? Είναι αναλόγως στο φυτό όμως. Λοιπόν, και να πω κάτι. Μου ήρθε τις προάλλες ένας κύριος να πάρει ένα bonsai από το ανθοπολείο και μου λέει σε πόσες μέρες να το μεταφυτέψω. Λοιπόν, δεν μεταφυτεύεται? Μεταφυτεύεται, αλλά ο κύριος ήθελε να το βάλει σε κήπο. Λοιπόν, χαλάει. Το bonsai δεν χαλάει, χαλάει η τέχνη του bonsai. Ναι, γι' αυτό δηλαδή, και το bonsai δεν μένει και σε μεγάλες γλάστες. Δηλαδή, μπαίνει σε. Ναι. Δεν το βάζουμε στον κήπο μας. Ναι, και το bonsai αυτό που κάνετε πολύ που το βάζετε σε τεράστιες γλάστες και χάνετε το φυτό στη μέση είναι λάθος. Θέλει πολύ, πολύ μικρές γλάστες τουλάχιστον στο στόμιο για να αναδειχτεί το φυτό. Γι' αυτό βλέπεις και σου φέρνουν, δεν είναι ότι αυτοί που στα αγοράζουν που σου φέρνουν μια γλαστούλα τόσο και ένα φυτό τεράστιο ότι σου έχουν φέρει μια φτηνή κατασκευή. Ναι, αντιθέτως, θέλησε τόσο μικρή γλάστα. Είχα κάνει εγώ το λάθος και το άλλαξα και μετά το ξανάλλαξα όταν μου είπαν ότι είναι λάθος. Τι ήθελες? Ναι, ήθελα να πω ότι έπρεπε να τον ενημερώσει τον κύριο ότι υπάρχουν ιδιαίτερα φυτά που είναι για έξω. Ναι, εκείνος ήθελε να το βάλει στον κήπο και του λέμε. Δεν θα φαίνεται ωραίο, θα χαλάσει η μαγεία του μπονζάι. Το μπονζάι, όσον αφορά το κορμό του από κάτω, που πολλές φορές είναι τελείως ατσούπαλος, πολλές φορές είναι πιο όμοιος κλπ. Αυτό μπορούμε να το φέρουμε σε σχήμα. Ναι, υπάρχει ειδική μέθοδος που περιτυλίγουμε με σήμα, θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, να πω και λίγο
Πες μου, μια και είσαι και σε ανθοπολείο υπεύθυνη. Από τι τιμή ξεκινάει ένα bonsai, δηλαδή πραγματική? Λοιπόν, από 15 ευρώ και 10 χιλιάρικα. Πόσο έχει? Έχει bonsai 10 χιλιάρικα. Αλέξη, μόνο αυτό θα σου πω. Ναι, να μου το πάρεις, Κωνσταντίνα. Απλά αν θέλεις, πάρε μου ένα με 5 και βάλε μου τα άλλα 5 στο λογαριασμό. Το προτιμώ. Φαντάζεσαι να σου έρθει κανένας και σου πει. Στην Ελλάδα θα βρούμε έτσι και στο ανθοπολείο που είναι. Κοιμάσαι μαζί του πολύ αυτό, ωραία. Δεν θέλεις. Μης το πάρουνε. Ένα ρολογάκι. Πολύ ακριβό είναι αυτό. Θα βρούμε πάρα πολύ ωραίο bonsai στα 40 ευρώ. Α, είναι μια χαρά. Μια χαρά. Είναι εύκολο. Δηλαδή, ας πούμε, το bonsai μου αρέσει πολύ στην κουζίνα εμένα. Νομίζω ότι κάνει κάτι πολύ γκλάμι. Mm. Κρατιέται εύκολα. Ναι. Απλά θέλει τις περιποίησεις του. Αλλά γενικά, εντάξει, δηλαδή, μην το φοβάστε. Η ελιά όμως μέσα δεν κρατιέται εύκολα, ακόμα και σε στυλ bonsai. Θέλει έξω. Ναι. Ενώ οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι για στοικό χώρο, την έχω δει σε γραφεία, δώρο κτλ. Όχι, νομίζω ότι είναι δεν είναι καλό ενεργειακό. Η ελιά στο χώρο μας είναι καλό ενεργειακό. Ναι, αλλά πρέπει να αναπνέει πολύ ο χώρος, ναι, και να έχει πολύ ήλιο. Το bonsai θέλει να το χτυπάει ήλιος. Λοιπόν, θέλει φιλικό ήλιο. Μεγαλώνει εύκολα. Γιατί μπορεί να... Δηλαδή, εγώ αν έχω ένα bonsai 7 χρόνια θα δω τη διαφορά μεγάλη, θα του πάρω τόσο, θα γίνει τόσο, ή είναι πολύ βραχύχρονη. Αν το θέλεις, η λειτουργία, το πότε μπορεί μετά από 10 χρόνια να δω λίγο κάτι. Είναι ανάλογο στις περιποίησεις μας. Mm-hmm. Γι' αυτό το κλαδεύουμε με συγκεκριμένη τεχνική και συγκεκριμένα εργαλεία. Είναι μια ιεροτελεστία το κλάδεμα του bonsai. Μάλιστα. Είναι και από τα πιο, θεωρώ, από τα πιο δύσκολα φυτά. Δηλαδή από τα φυτά εκείνα που πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο δώρο, αλλά όταν το πας σε ένα σπίτι, νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις ή να ξέρουν τη διαδικασία περιποίησης του συγκεκριμένου φυτού. Δηλαδή, είναι από τα φυτά που λες πάρ' το, βάλ' του λίγο νεράκι και όλα εντάξει. Κανείς δεν γεννήθηκε με γνώσεις. Είναι ωραία σχολεία να μάθουμε σιγά σιγά. Στην αρχή όλοι θα κάνουμε λάθη. Σαφώς. Ποια, αν το θέλεις, πια εκτός από την... Σε Ευρώπη, πού τα συναντάμε πάρα πολύ, καταρχήν αυτά δημιουργούνται, πώς να το πω τώρα, συλλέγονται να το πω περισσότερο. Μερικοί κάνουν και συλλογή ολόκληρη. Ναι, είναι συχνό φαινόμενο. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χόμπι. Και δηλαδή είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Ναι, και πάνω εκεί έχουν γίνει και πάρα πολλά. Τι μάτι έχει πέσει καλέ σήμερα. Πέσει μάτι πολύ καλή. Η μία ξεματιάζει. Αυτή η εκπομπή σήμερα, Γιάννη, και εσύ. Γιάννη, να σου πω, εχθές ελέγξατε καλά στο τελείωμα, μήπως κάτι έχει μείνει. Δεν ξέρω, λέω εγώ, ψάξτε λίγο καλά τις γωνίες. Πραγματικά αυτό που γίνεται σήμερα εδώ μέσα είναι... Είναι φοβερό. Είναι δεν πειράζει, εμείς είμαστε μεταφυλακτά στο στήθος, ναι. Οπότε δεν μας νοιάζει ναι, τίποτα. Ναι, ναι, εγώ το έχω κρεμάσει, αλλά εννοείται. Να σου πω κάτι. Μόνο εσένα δεν σου έχει έρθει ακόμα. Ίσως γιατί έχεις το μυαλό στο bonsai. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα σου έρθει στον δρόμο. Κλείνοντας, θέλω να πούμε λοιπόν ότι στο επόμενο γύρισμα θα μιλήσουμε. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε, να το πω. Ένα bonsai. Για το πώς διαμορφώνουμε. Άρα μπορούμε και μόνοι μας να κάνουμε τη διαμόρφωση του bonsai. Ναι, δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Όχι, όχι. Να ξεκινήσουμε. Εντάξει, θα κάνουμε λίγα λαθάκια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία ενασχόληση. Και δηλαδή μαζί με το φυτό καλλιεργούμε τη σκέψη μας, τη φαντασία μας, την υπομονή μας. Σαφώς. Γενικά δεν αφήνει και περιθώρια άλλη σκέψη. Γι' αυτό θα το δούμε και πολλές φορές σε σχολές γιόγκα να έχουν bonsai. Γιατί το κλάδεμα είναι ένα είδος διαλογισμού. Γιατί απομονώνουμε τη σκέψη μας. Μάλιστα. Εδώ λαμβάνω και κάποια μηνύματα τώρα σχετικά με τα φυτά που με ρωτάνε άσχετα. Πρώτα τώρα με ρωτάνε να σε ρωτήσω για την τριανταφυλιά. Εντάξει, φίλε τηλεθεατή μου, κοίταξε την επόμενη φορά θα κάνουμε θέμα για τις τριανταφυλιές. Αυτό να μιλάμε για το bonsai. Λοιπόν, είναι bonsai, μπορεί να το πεις και bonsho. Και bonsoi. Να πες το πώς θες τέλος πάντων. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο φυτό και να σου πω κάτι, αν θέλετε να μου στείλετε ένα φυτό δώρο, στείλτε μου κάτι τέτοιο. 10.000. Και μου αρέσει πάρα πολύ και σε πύληνη γλάστρα, σαν γιούπι, όχι τις πλαστικές, του δίνει μια άλλη έγλη.
Έτσι. Λοιπόν, Γιάννη μου, να μην ευχαριστήσω. Νομίζω ότι είναι να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Βιργινία Λεούση. Χριστίνα Καμπούρη. Αλέξανδρο Πετρίδη. Αλλά και όλους σας που σας είμαστε στην παρέα μου. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με πάρα πολύ ωραίους και καλλιτέχνη έχω αύριο εδώ στην εκπομπή από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα. Αλλά δεν λέω τι και πώς. Και ζωντανή μουσική και. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Να περνάτε καλά. Του σκόρδα, αυτού μάτια σήμερα, αυτό που έχει γίνει 9 άτομα εδώ να είναι όλα με το στόμα ανοιχτό, δεν το έχω ξανασυναντήσει παρά μόνο σε εμφάνισή μου, δηλαδή που μόλις σκάσω μένουν τα στόματα ανοιχτά. Αλλά πάντως να κάνουμε κουμπί και να είμαστε όλοι ματιασμένοι, πραγματικά αυτό δεν έχει ξαναγίνει από το πρωί, έχει ξεκινήσει αυτό από τις 8 η ώρα. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε πολύ, γεια σας!